όχι τελικά, ο Τεόντοσιτς δεν ξεκίνησε στην πεντάδα, τον τράβηξε στον πάγκο ο Ιβκοβιτς. Ναι. Ναι, συγγνώμη, δικό μου το λάθος, ο Τεόντοσιτς δεν είναι καν στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού λόγω ενός τραυματισμού. Με συγχωρείτε. Πρώτη επίθεση για τον Άρη με τον Μπορόβνιακ φάουλ. Και τώρα ο Λούκας που πάει ο ίδιος στη διείσδυση. Γκολ φάουλ από τον Λούκας. Βλέπετε το πρόχειρο της υπόθεσης. Ούτε με τη δεύτερη φορά. Μπορόβνιακ. Σπανούλης, πολύ όμορφη. Νεστέροβιτς με πλεονέκτημα απέναντι στον Ντάνστον που το εκμετάσχει, όπως τουλάχιστον ορίζουμε του σέντερ. Πίρς, ακόμη και πλήρης αν έπαιζαν οι ομάδες, θα ήταν το μεγάλο φαβορί για την νίκη. Ο Ολυμπιακός εξ αρχής χτυπάει στο αδύνατο σημείο του Άρη, κάτω από το καλάθι με τον Νεστέροβιτς. Που συνδέθηκαν με τον αγώνα, δεν έχει βρει ρίλος με τη σύνδεση που παίζει, δυνατό αμυντικό. Ο Ολυμπιακός μάζεψε ένα ακόμη rebound, ο Σπανούλης στον Νίλσεν που τελειώνει τον ευνηδιασμό. Και τώρα στον Μποχορίδη, φάουλ του Ολυμπιακού. Τον σταμάτησε η άμυνα του Άρη, Τάκερ. Ο Μποχορίδης δοκιμάζει για δύο και σκοράρει. Με τον Άρη να μειώνει 8-11 και να έχει αμέσως μετά κατοχή της μπάλας. Ο Άρης συνεχίζει να είναι ανταγωνιστικός. Εδώ ο Χρυσικόπουλος δεν μπόρεσε να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Παλεύει να επανακτήσει την κατοχή. Χρυσικόπουλος ενδιαφερομένων για την υπογραφή του. Γκουρούσης, εύκολο. Πάσα χαμηλά, δεν μπόρεσε ο Μπορόβνιακ. Δεύτερη προσπάθεια από τον Σέρβο. Ο Ντρούκερ μετά την βολή του Μπορόβνιακ, εφόσον είναι εύστοχη βέβαια, θα ξαναρίξει το παρκέ. Και όλα δύο φάουλ. Μαυροκεφαλίδης Παπα-Νικολάου. Η πάσα του στον Μπουρούση που δοκιμάζει το jump shoot από την εσωτερική και παίρνει το φάουλ. Της εκτέλεσης δεν νομίζω. Σφύριξαν ότι παίκτης του Ολυμπιακού είχε μπει πιο γρήγορα μέσα. Τάκερ που έχει πλεονέκτημα απέναντι στο Μαυροκεφαλίδη. Το εκμεταλλεύεται όσον αφορά την εκτέλεση. Δεν μπόρεσε όμως να σκοράρει. Η αυλαία της πρώτης περίοδου πέφτει με προηγούμενο τον μισό Άρη. Τα ορφανά του Άρη που είναι μπροστά με 15-14. Σε κάθε περίπτωση, όσοι να το επαναλαμβάνουμε, λόγω της αποχής των Ελλήνων μπασκετμπολιστών, αγωνίζονται με Αμερικανούς και έφηβους κατ' ουσίαν. Παπαλουκάς, νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Νεαρό τον Κατσίβελη. Ο Χρυσικόπουλος για τρεις. Rebound επιθετικό από τον Μπορόβνιακ. Έξω στον Κατσίβελη, ξανά στον Μπουρούση που προσπαθεί να βρει χώρο να γυρίσει προς το καλάθι. Το κάνει και σκοράρει. Επιθετικό rebound από τον Τάκερ που κάνει δεύτερη προσπάθεια, ενώ φαινόταν να έχει χάσει τον έλεγχο της μπάλας. Τάκερ υπροσπίζει και η διείσδυση από τον PJ Τάκερ, ο ίδιος το επιθετικό rebound. Αυτή τη φορά δεν αστοχεί. Ο Άρης τώρα στους 4. 22-18. Ο Ιβκοβιτς θα επαναφέρει τον Νεστέροβιτς στο παρκέ. Παπαλουκάς δοκίμασε από μακριά, ο Πίρς το rebound. Η άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Άρης μπροστά με 6. Νεστέροβιτς απέναντι στον Μπορόβνιακ. Χρυσικόπουλος. Ο Μποχορίδης πατώντας την γραμμή των 6.75 πλέον σκοράρει για 2. Νεαρός που αλλιώς υπολόγιζε το Σάββατο του.
Στις 7.30 ώρα έχει παιχνίδι η εφηβική ομάδα του Άρη. Αλλά αυτός βρέθηκε να παίζει με τα μεγάλα παιδιά. Τάκερ τον σταματάει στον αέρα εντυπωσιακά ο Μαυροκεφαλίδης. Πολύ κακή πάσα. Ο Ολυμπιακός χάνει και την μπάλα στον ευνηδιασμό. Σπανούλης. Στη διείσδυση το φάουλ της εντυπώσεις των πρώτων 14 λεπτών. Ψηλά ο Ντάνς τον έκλεψε, αλλά ο Ολυμπιακός ανακτά τη χαμένη κατοχή της μπάλας. Κέσελ μετά την πάσα του Σπανούλη, αμέσως για τρεις. Μπορόβνιακ, ξανά ο Μποχωρίδης που παίρνει το φάουλ από τον Μαυροκεφαλίδη και θα πάει στο Μαυροκεφαλίδης. Και να εδώ με το μικρό όνομα αυτού του παιδιού, αλλά δεν αποκλείεται. Με πλεονέκτημα απέναντι στον Ντάνστον. Τάκερ. Θα μπορεί να είναι ένας παίκτης που έχει την ικανότητα να παίξει πιο γρήγορος. Σπανούλη στη δίσδυση. Οι πληροφορίες που είχαμε είναι στον πάγκο ντυμένος, έτσι γιατί από τον Παπαλουκά. Ο Νίλσεν στην απέναντι πλευρά παίρνει το φάουλ από τον Μπορόβνιακ που τον είχε αγκαλιάσει πριν πάρει την πάσα ο Νίλσεν. Σπανούλης. Ο Νίλσεν παίρνει το φάουλ, είναι ζημιά. Για τις 52 μέρες που διήρκεσε εκείνη η απεργία. Τάκερ, πολύ όμορφη πάσα στον... Αλλά δεν τίθεται, αντιμετώπιζε ένα πλήρη Άρη. Μάζεψε την μπάλα, έχασε την κορδέλα του ο Πίρς. Για λίγο ο Τάκερ έκλεψε ο Λούκας. Ο Σπανούλης για τρεις από... Ανεβάζει σιγά σιγά στροφές. Πολύ λογικό. Ο Σπανούλης τον 23,9, δηλαδή ο Άρης έχει δικό του όλο το χρόνο μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Πάντως η λογική έλεγε με βάση τη ροή του χρονομέτρου ότι θα έπρεπε να έχουν περισσέψει 3-4 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Τώρα που πήγαν αυτά δεν ξέρω. Πίρς με το αριστερό χέρι αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Παπαλουκάς δεν είχε επαναφορά στον Σπανούλη, παίρνει ο ίδιος την μπάλα από την πάσα του Νίλσεν, την πετάει από πολύ μακριά κάτω από τα δύο, σαν δύο ψηλούς, τον Πίρς. Αντίον Ντάνστον με πλεονέκτημα για τον σέντερ του Ολυμπιακού που όχι ζητώντας τη θεϊκή επίκληση αλλά Έρτσεγκ από μακριά για τρεις. Ο Ολυμπιακός που είχε να περάσει από το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Ο Άρης γενικά και ανεξάρτητα από το τι γίνεται στον απόψινό αγώνα είναι σε Τάκερ εναντίον Παπα-Νικολάου. Παρά την κάρτα από ισόβια πρωταβλήτρια Ισραήλ στο χρονόμετρο. Μπουρούσης. Γύρισε, πήρε το πλεονέκτημα που κατ' ουσίαν δεν είναι σέντερ, είναι ένας power forward με πόη 2-3. Το ημίχρονο Σπανούλης σε ένας εναντίον ενός με τον Μπορόβνιακ εναντί στον Πίρς. Βγήκε και έκλεισε καλά με τη βοήθεια ο Τάκερ. Ο Παπα-Νικολάου στο... Συλληψή του από την αστυνομία. Σπανούλης. Μπουρούσης εναντίον Μπορόβνιακ. Κίνηση του Μπουρούση. Ο Ολυμπιακός στο σύν 13. Ήταν φανερό ότι βγαίνοντας στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης κατεβάζει τη διαφορά στους 9. Σπανούλης στο drive. Το rebound από τον Τάκερ που έχει ανοιχτό γήπεδο μπροστά του. Αυτό δηλαδή που του αρέσει. Νομίζω ότι η πάσα του αποσύμπτωση έφτασε στα χέρια του Χρυσικόπουλου. Παρά επιχείρηση να πασάρει για να δούμε. Ναι, αυτή την αίσθηση έχω. Προσπαθώντας να κάνει την πάσα στο ξεκίνημα της λογικά τελευταίας επίθεσης του Άρη σε αυτή την περίοδο. Πάλι ο PJ Tucker. Τέλος βολές. Για την τύχη της επίθεσης. Τελικά πασάρι στο Μαυροκεφαλίδη. Μέτριο έως κακό το σου του Μαυροκεφαλίδη, αλλά στη λήξη του χρόνου ο Παπαλουκάς με το πρώτο του αποψινό καλάθι. Πώς θα ξεκινήσει με τον Λούκας αντί του Σπανούλη. Μπορόβνιακ που του δημιούργησε το πρόβλημα. Τάκερ εναντίον όλων.
στο Ισραήλ, ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα στο Ισραήλ. Είναι ο μπακ, ο Γιου Ρούσι του Τάκερ, νάτος πάλι ο Αμερικάνος. Λόκα από τον Μπουρούσι ψηλά, η πάσα του Νίλσεν ήταν πολύ δύσκολη για τον Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός έχασε την μπάλα. Τάκερ σε ένα εκπληκτικό σόλο. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση, αλλά νομίζω ότι το replay που αξίζει είναι η προσπάθεια του Τάκερ. Να το δούμε, δείτε εδώ. Ο Τάκερ μοιάζει να περνάει την μπάλα από κλειδαρότρυπα στο jump shoot από την baseline. Το rebound επιθετικό από τον Ποχορίδη που βουτάει και στο παρκέ με αντίπαλο τον Παπαλουκά. Η μπάλα είναι διεκδικούμενη, όπως λένε οι διαιτητές. Ο νεαρός που ενδεχόμενα ανέβλεπε στον δρόμο τον Παπαλουκά μέχρι το πρωί, θα του ζητούσε αυτόγραφο, παίρνει το χειροκρότημα του κόσμου και ένα χάδι στο κεφάλι από τον Παπαλουκά. Εδώ ξανά η τελευταία φάση, η βουτιά του Ποχορίδη που δίνει κατοχή στον Άρη. Την μπάλα ήταν διεκδικούμενη, τα χάδια στο κεφάλι του 16χρονου, το τελευταίο από τον Παπαλουκά, που θα μπορούσε χωρίς υπερβολή να είναι και πατέρας του Ποχορίδη. Εναντίον του Μπουρούσι. Το Μπουρούσι στον ευνηδιασμό για τον Νίλσεν, ο οποίος δοκιμάζει να καρφώσει αλλά τον σταματάει στον αέρα ο Πίρς. Η φάση συνεχίζεται, ο Σπανούλης σκοράρει για δύο. Στους 4 πόντους. Στην πραγματικότητα ο παίκτης του Άρη πέρασε από δίπλα του και αστόχησε. Ο Άρης κερδίζει ένα φάουλ και αυτό ήταν η αιτία πιθανότητα. Χάνεται και η δεύτερη. Ο Νίλσεν δοκιμάζει για τρεις. Επιθετικό rebound από τον Κέσελ και φάουλ από τον Χρυσικόπουλο. 7. Ο Τάκερ κερδίζει τη μία μονομαχία από τον Παπαλουκά, όχι και από τον Μπουρούσι, αλλά έρχεται ο Μπορόβνιακ. Η μπάλα χαμηλά στον Μπορόβνιακ, φάουλ του Σπανούλη. 16χρονο Ποχορίδη. 32 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Σκόραρε και 6 πόντους. Λαμβάνω γεννημένο το 1994. Σπανούλη στη διείσδυση. Στο ίδιο γνέσιο τη λέξη αξιοπρεπής του αδική ίσως. Εδώ αντιαθλητικό φάουλ σε βάρος του Μπορόβνιακ. Πετυχαίνει. Ίσως γιατί απλά δεν τον άφησε ο Άρη. Ολυμπιακός στις δύο βολές, έβαλε μία στις δύο. Ο Παπαλουκάς κοντά στο καλάθι. Παίκτες του Άρη θα έμεναν κάποια στιγμή από δυνάμεις. Ο Λούκας στο ανοιχτό γήπεδο πετάει την μπάλα για ένα εντυπωσιακό backdoor κάρφωμα από τον Κέσελ. Υπάρχει και ο Κέσελ στη γραμμή για να εκτελέσει βολές. Εδώ στο Αλεξάνδριο ξεκίνησε ως περιπέτεια. Έχω την αίσθηση ότι η Σούμα αρκετά εύθραυστο γόητρο του μπάσκετ. Εξωτερική έπαιξε πολύ καλή άμυνα και έκλεψε ο Χρυσικόπουλος. Από το 50%. Ο Πίρς που περίμενε την άστοχη βολή. Λούκα στη διείσδυση, μπλοκ ψηλά από τον Ντάνστον. Η μπάλα τελικά πέφτει στα χέρια του Πίρς. Το χρονόμετρο τρέχει, ο Τάκερ το δοκιμάζει για τρεις. Ούτως ή άλλως περίμενε μεν 39 λεπτά γι' αυτό, αλλά δεν είχε κάνει τα 5, δοκίμασε για 2. Επέστρεψε και ο Ποχορίδης. Και κατ' ουσίαν, αν εξαιρέσουμε τον Ντάνστον, ο Άρης αυτή τη στιγμή τελειώνει το παιχνίδι με την εθνική του ομάδα. Ποχορίδης εναντίον του Νίλσεν, το καλάθι που χαιρετίζεται από τον κόσμο του Άρη, λες και είναι νικητήριο. Είναι το τελευταίο καλάθι του παιχνιδιού. 65-78 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός φεύγει νικητής από το Αλεξάνδριο. Ο Άρης όμως είναι αυτός που σε κάθε περίπτωση, ειδικά με την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου, κερδίζει το δικαιολογημένο χειροκρότημα των φιλάθλων του. Νομίζω ότι με κριτήριο αυτή την εμφάνιση ο Ντρούκερ και οι άνθρωποι του Άρη θα πρέπει να αισθάνονται καλά για τη συνέχεια της χρονιάς. Θα πρέπει να αισθάνονται πολύ ικανοποιημένοι.